Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ερχόμαστε σήμερα να συζητήσουμε ένα προϋπολογισμό, ένα χρόνο μετά από μια αντίστοιχη συζήτηση, στην οποία η προβλέψη της αντιπολίτευσης ήταν ότι ο προηγούμενος προϋπολογισμός δεν θα έβγαινε. Και ούτου θαύματος, όχι μόνο βγήκε, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να μοιράσουμε και ένα πάρα πολύ αξιόλογο μέρισμα και όχι ψίχουλα, όπως προσβλητικά δυστυχώς επέλεξαν κάποιοι να το χαρακτηρίσουν αυτό το βοήθημα, αυτή την κορυφαία, πάρα πολύ σοβαρή πολιτική επιλογή. Συζητάμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες αυξάνει τα οικογενειακά επιδόματα, τη δαπάνη για τα σχολικά γεύματα, τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, τα προγράμματα απασχόλησης, την ενίσχυση των νοσοκομείων και παρόλα αυτά υπερκαλύπτει και τους συμφωνημένους στόχους. Και βεβαίως στο τομέα της ανάπτυξης έχουμε μια ανάπτυξη η οποία εδραιώνεται, η οποία επαναλαμβάνεται κάθε τρίμηνο και φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ ισχυρά θεμέλια. Το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου είναι κάτω από 4%. Ειλικρινά, αδυνατό να καταλάβω πώς ξανά μιλάμε σήμερα για αδυναμία δανεισμού ή για υψηλό κόστος δανεισμού και πολύ περισσότερο βεβαίως αδυνατό να αντιληφθώ με ποιο έρισμα ορισμένοι ανεβαίνουν σε αυτό το βήμα και μας κατηγορούν για αλλαγές τις οποίες τις έχουν συμφωνήσει από το 2014 με το περιβόητο Μέιλ Χαρδούβελη. Και τώρα που είπαμε και Μέιλ Χαρδούβελη, η κρίσιμη παρέμβαση του κύριου Υπουργού Οικονομικών της τελευταίας διακυβέρνησης Σαμαρά δεν ήταν αυτό το email του, στο οποίο έδινε τα πάντα για να ξεκινήσει η συζήτηση, όχι για να κλείσει η συμφωνία. Η πιο κέρια παρέμβαση του κύριου Χαρδούβελη, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ήταν η παρέμβαση στην οποία παραδέχονταν ότι η προηγούμενη συμφωνία δεν βγαίνει. Αυτή είναι η παρέμβαση του κύριου Χαρδούβελη, την οποία κυρίως η πτέρυγα της αντιπολίτευσης δεν θέλει να θυμάται. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκονταν στην καρδιά του σχεδιασμού της οικονομικής πολιτικής, του success story, υποτίθεται του κύριου Σαμαρά, παραδέχτηκε ανοιχτά ότι οι συμφωνημένοι τότε στόχοι δεν έβγαιναν. Και προφανέστατα κάτι ξέρανε και αυτό που έχουμε μεταξύ μας συνηθίσει να λέμε διεθνείς αγορές και είχαν τα επιτόκια στο 8 και στο 9%. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν αντέχει να βλέπει ότι κλείνουν σιγά σιγά οι πληγές των πολιτικών που εφάρμοσε αυτή και οι κυβερνήσεις συνεργασίας στις οποίες συμμετείχε. Πόνταρε όλα τα λεφτά της, έβαλε όλα της τα αυγά, όλα της τα υπάρχοντα πάνω στο πλοίο της αριστερής παρένθεσης. Και το πλοίο της αριστερής παρένθεσης, κυρίες και κύριοι βουλευτές, βυθίστηκε. Και βυθίστηκε άφθαντρο. Και η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει ούτε ανέλκυση βεβαίως και δεν μπορεί να κάνει και απορρίπανση από τις ακροδεξιές και τις ακραίες νεοφιλελεύθερες ιδέες τις οποίες είχε φορτώσει στο πλοίο της αριστερής παρένθεσης ως πυρομαχικό και ως εφόδιο. Αυτή είναι η απλή αλήθεια. Ενώπιον αυτών των αδιεξόδων βρίσκεται η αξιωματική αντιπολίτευση και κομίζει στον πολιτικό διάλογο ιδέες όπως οι ανισότητες είναι στην ανθρώπινη φύση. Η φοροδιαφυγή είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Και τελευταίως, ασφάλιση θα έχει όποιος επιλέγει, όποιος μπορεί. Είναι μια τομή, νομίζω, στις πολιτικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα την χαρακτηρίσει και θα την κουβαλάει για πολύ, διότι από ό,τι καταλάβαμε είναι πλέον και επίσημη συνεδριακή της θέση. Αυτό πρέπει να το ακούσει ο ελληνικός λαός. Ότι η αξιωματική αντιπολίτευση μετατοπίζεται σε μια θέση προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης, η οποία βεβαίως απέχει έτοιμο τόσο από τις δικές μας επιλογές, οι οποίες και την καθολικότητα επιβάλλουν, αλλά προστατεύουν και τους ανθρώπους οι οποίοι αδυνατούσαν να έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και θέλω να πω ότι, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, δεν είναι ασφαλές καταφύγιο το success story της διακυβέρνησης Σαμαρά. Δεν μπαίνετε σε ένα καταφυγείο. Σφιχταγκαλιάζετε ένα ναυάγιο το οποίο έχει καταδικάσει ο ελληνικός λαός 2 και 3 φορές. Διαλέγετε την μικρή και την εύκολη διανοητική πολιτική και ιδεολογική προσπάθεια. Δεν αναρωτιέστε τι μπορεί να σημαίνει για ένα συντηρητικό κόμμα στη μεταμνημονιακή εποχή η πορεία της χώρας. Πώς αυτή η χώρα πρέπει να πορευτεί και με ποιο ιδεολογικό εσείς οπλοστάσιο να μπαίνετε. Δεν είναι φιλελεύθερο, είναι ακραία νεοφιλελεύθερο. Είναι επιλογές οι οποίες στο πολύ πρόσφατο παρελθόν στις δυτικές κοινωνίες έχουν δοκιμαστεί με ολέθρια αποτελέσματα. Ολέθρια αποτελέσματα ως προς τη φτώχεια, ως προς τις κοινωνικές ανισότητες και την αποτελεσματικότητα την οικονομική. Είχατε δεσμευτεί σε στόχους 20 δις
παραπάνω. Είχατε υπογράψει 15.000 απολύσεις και είχατε βεβαίως δεσμευτεί σε ένα πρόγραμμα που, όπως είπε και ο Υπουργός σας των Οικονομικών τότε, δεν υπήρχε περίπτωση να βγει. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης ο πιο αποτυχημένος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αυτά είχε υπογράψει και καλό θα είναι, θα έλεγα, με την ευκαιρία της συζήτησης του προϋπολογισμού, να μας διαφωτίσει κάποιος, εάν κάτι από τις υπογραφές αυτές τις παλιές θέλετε να ανακαλέσετε ή σε αυτές τις υπογραφές επιμένετε, για να γνωρίζει και από τα δικά σας χείλη ο λαός καθαρά το τι θα θέλατε πραγματικά να κάνετε. Θα συνιστούσα δε να αποφεύγετε τις ακρότητες. Ακρότητες του τύπου «Η Νέα Δημοκρατία θα μειώσει τους φόρους» ή ότι είναι το κόμμα των φτωχών. Διότι αυτά είναι χονδροειδή ψεύδη, τα οποία δεν μπορούν να σταθούν. Ο λαός μας δεν μπορεί να ξεχάσει ούτε το πώς πολιτευθήκατε όταν συζητάγαμε για τις offshore, ούτε την πρακτική των δανείων με αέρα, ούτε τα φανταποθενέσχες, ούτε βεβαίως τις μόνιμες και διαρκείς σχέσεις διαπλοκής. Θα μειώσει, λέει, η Νέα Δημοκρατία τους φόρους. Διερωτάται κανείς, γιατί δεν τους μείωσε όταν είχε τη δυνατότητα. Και γιατί άραγε φέρνει αυτό το επιχείρημα αυτή τη στιγμή στην πολιτική συζήτηση. Το φέρνει ως απλώς μία δικαιολογία, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Μία δικαιολογία την οποία θα ήθελε, ευτυχώς δεν θα συμβεί, εάν κυβερνήσει, να τη χρησιμοποιήσει στο δούνε και λαβήν με τους εταίρους για να περάσει όσες νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις η δική μας διακυβέρνηση απέτρεψε. Να πει «θέλω να μειώσω τους φόρους», να απαντήσουν οι δανειστές. «Για να μειώσετε τους φόρους, κάντε μεταρρυθμίσεις». Ποιες μεταρρυθμίσεις θα μας πει ο κύριος Μητσοτάκης? Τις συμφωνημένες ή άλλες? Μήπως το σκληρό πυρήνα του νέου μνημονίου του οποίου ονειρεύεται, το οποίο ονειρεύεται να εφαρμόσει? Εκεί νομίζω βρίσκεται και η ουσία της διαφοράς. Η χώρα αλλάζει σε όλους τους τομείς, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Αλλάζει στις υποδομές. Αλλάζει, για παράδειγμα, με την ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων, οι οποίοι στήχησαν στη χώρα πάρα πολύ λιγότερο, 750 εκατομμύρια λιγότερο από ό,τι είχε συμφωνηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλάζει και στην ανάπτυξη και τη διάχυση των νέων τεχνολογιών. Των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με στόχο τη δίκαιη ψηφιακή ανάπτυξη. Διότι για μας η δίκαιη ψηφιακή ανάπτυξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μην περάσουμε σε ένα νέο κύκλο διευρυνόμενων και ακόμα μεγαλύτερων ανισοτήτων. Διότι οι πολίτες οι οποίοι έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες μπορούν να έχουν ευκολότερη ζωή, παραγωγικότερη εργασία, πιο λειτουργική σχέση με το δημόσιο. Και αυτό το δικαίωμα θα το διασφαλίσουμε. Στα θέματα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, επιτρέψτε μου, στον τομέα της ενημέρωσης. Είναι σε εξέλιξη, όπως γνωρίζετε, ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες. Η Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση συνεχίζει την ανασυγκρότησή της και είναι η πρώτη στην Ελλάδα και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, το οποίο ήδη συνέβη, ανοίγει το δρόμο της υβριδικής τηλεόρασης. Κατατίθεται το νομοσχέδιο για τα ραδιόφωνα και κανείς δεν θα πρέπει να ανησυχεί, διότι οι χωρητικότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ρυθμίζεται το διαδίκτυο με το Μητρό Διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης, όπου συμμετέχουν πάνω από 1.000 ιστοσελίδες. Και βεβαίως αναπτύσσεται και ο τομέας των οπτικοακουστικών παραγωγών με 75 εκατομμύρια για φέτος από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ένας τομέας ο οποίος είχε υποτιμηθεί και ως προς την οικονομική του αποτελεσματικότητα, αλλά και ως προς τη δυνατότητά του να βελτιώνει την εικόνα της χώρας διεθνώς. Σε σχέση με την ψηφιακή πολιτική, ψηφιοποιούμε το δημόσιο. Ξεκινάμε από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και τις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται το σύστημα ψηφιακής υπογραφής και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων μέσα στο Υπουργείο. Αυτό το πρόγραμμα μαζί με την Όλγα τη Γεροβασίλη στη Διοικητική Ανασυγκρότηση θα το γενικεύσουμε. Δύο λεπτά θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, παραπάνω. Θα το γενικεύσουμε σε όλο το δημόσιο. Η μόνη μελέτη η οποία υπάρχει και έχει δημοσιευτεί για το θέμα μιλάει για εξοικονόμηση πόρων 400 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Θα προχωρήσουμε στα προγράμματα για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση πολιτών και επιχειρήσεων, στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για την υγεία και τον ΕΦΚΑ, στο ηλεκτρονικό ΚΕΠ και βεβαίως προετοιμαζόμαστε και για το ζήτημα των κυβερνοεπιθέσεων και την προσαρμογή της χώρας στη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Στις συνδεσιμότητες. Αναπτύξαμε το πρόγραμμα Rural Broadband, για το οποίο βραβευτήκαμε και σε επίπεδο Ευρώπης. Σε λίγες, πολύ λίγες μέρες ξεκινάει η επιδότηση ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών μέχρι τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μέσω προγράμματος ύψους 500 εκατομμυρίων. Και βεβαίως ήμασταν απολύτως συνεπείς προς τη δέσμευση την οποία αναλάβαμε
μέσω του ίδιου του Πρωθυπουργού για τη στήριξη της συνδεσιμότητας των κατοίκων που μένουν στις απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά. Και εδώ βεβαίως επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στον τομέα του διαστήματος, στον οποίο γίνονται βήματα πάρα πολύ σοβαρά. Ήδη ανακοινώθηκε η ίδρυση θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων διαστημικών εφαρμογών στην Ελλάδα και μία μεγάλη επένδυση από μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη, οι οποίες ασχολούνται με την κατασκευή δορυφόρων και τον τομέα του διαστήματος, την OHB, όπου θα εγκαταστήσει στην Ελλάδα μονάδα κατασκευής μικροδορυφόρων και δορυφόρων, ολοκληρώνουμε βεβαίως και τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό. Είναι αυτές οι πρωτοβουλίες οι οποίες μπορούν να κάνουν τη ζωή των πολιτών καλύτερη, να φέρουν το αύριο σήμερα για όλους. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Ο ελληνικός λαός βρίσκεται ενώπιον πάρα πολύ καθαρών πολιτικών επιλογών για το πώς θα πορευτεί τα επόμενα χρόνια. Θα επιστρέψει σε μια πραγματικότητα όπου τα ελλείμματα, η αδιαφάνεια και η διαφθορά ήταν ο κανόνας. Θα επιλέξει πολιτικές δυνάμεις που παράγουν ελλείμματα, ύφεση και ανεργία, ή θα συνεχίσει να βαδίζει στο δρόμο της ανάκαμψης, ο οποίος έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και ολοκληρώνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό. Γιατί πετυχαίνει αυτό το πρόγραμμα? Τι λείπει, κυρίες και κύριοι, κυρίως της αντιπολίτευσης? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα για σας. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το ερώτημα πετυχαίνει πρώτον διότι έγινε πάρα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση και κατέβηκαν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Διότι χωρίς χαμηλούς δημοσιονομικούς στόχους δεν θα μπορούσαμε ούτε κοινωνικό μέρισμα να μοιράσουμε και βεβαίως θα πνίγαμε την ανάπτυξη. Δεύτερον, και πολύ λυπάμαι, είναι έξω από το δικό σας ραντάρ, το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται μετά τη λαϊκή εντολή. Ξαναρωτήθηκε ο λαός μετά τη συμφωνία. Αυτό είναι το οποίο δεν θα μπορούσε κανείς να διανοηθεί από τους προηγούμενους κυβερνώντες, διότι ο ένας πήρε την εντολή με το «λεφτά υπάρχουν» και έφερε το πρώτο μνημόνιο και ο δεύτερος πήρε την εντολή της επαναδιαπραγμάτευσης και έφερε το δεύτερο. Και βεβαίως ο τρίτος και βασικός πυλώνας είναι οι μηχανισμοί κοινωνικού κράτους που ήταν απόντες. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, η ελεύθερη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η διαρκής ενίσχυση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Η μεταμνημονιακή Ελλάδα, η Ελλάδα που βγαίνει ξανά όχι μόνο στις αγορές, ξαναστέκεται στα πόδια της, θα έχει τη σφραγίδα της αριστερής προοδευτικής μακροχρόνιας διακυβέρνησης. Αυτή είναι η συνταγή για να κλείσουμε τις πληγές, αυτή είναι η συνταγή για να προχωρήσουμε προς το μέλλον, βγάζοντας συμπεράσματα από το κακό παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ και προχωρούμε.